Προσέξτε ότι οι περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στην εκκλησία γυμνές. Προσέξτε, παιδάκια μου, εσείς που ακούτε τώρα αυτά τα λόγια, μην αφήνετε το σώμα σας γυμνό να το βλέπουν τα μάτια του ανδρός. Δια ποιο λόγο? Διότι γίνεσαι σκάνδαλο. Και όταν φοράς εκείνο το παντελόνι και περπατάς, δεν βλέπεις πίσω σου. Δεν είδες πίσω σου τι γίνεται. Το πισινό μέρος δεν το δεις, γιατί τα μάτια σου είναι μπροστά σου. Έδωσε ο Θεός να βλέπεις πάνω. Σου έδωσε να βλέπεις πίσω. Γιατί θα τα βάζε τα μάτια ο Θεός πίσω μας. Εάν έβλεπες πίσω τι σχηματίζεται, θα έφτυνες τον εαυτό σου. Όχι να γελάς, όχι να χαίρεσαι, όχι να τρέχεις. Εάν έβλεπες πίσω σου τι σχήμα έχει το σώμα σου, θα ήσουν μες στα δάκρυα. Αν είχες συνείδηση, αν δεν έχεις, άλλο πράγμα. Και όμως περπατάς στο δρόμο από τη μία γυμνή, από την άλλη με εκείνο το παντελόνι και δείχνεις το σώμα σου και κατασκανδαλίζεις από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου μέχρι το βράδυ χιλιάδες ψυχές. Διότι όταν γίνεσαι αιτία, λέγει ο Θεός, να σκανδαλίζεις, η ποινή σου είναι μία. Να δέσεις μιλόπετρα στο λαιμό και να βρεθείς στην θάλασσα, λέει, που δεν υπάρχει σωτηρία. Και το είπε τούτο, προσέξτε εδώ το πιο φοβερό. Όταν έλεγε αυτά τα λόγια ο Θεός, είχε ένα μικρό παιδάκι και το έβαλε στην αγκάλι του και είπε στους μαθητάς του, προσέξτε, λέγει, μη σκανδαλίσετε ως εν των μικρών τούτων. Ούτε ένα μικρό παιδάκι να με σκανδαλίσει. Πού να σκανδαλίσεις μεγάλο πλάσμα? Προσέξτε, να σας πω ένα περιστατικό για να το έχετε υπόψη σας. Μόλις ήρθα από την Κύπρο. Το 59, 60 με 70. Τη δεκαετία είναι αυτή. Το 59-60 εφερμόστη δια πρώτη φορά εκείνη η φούστα, η μίνι. Ο σκανδαλισμός ήταν φοβερός μες στην κοινωνία. Φοβερός. Οι άντρες έμεναν πάντοτε τυφλωμένοι πάνω στη γυναίκα που έδειχναν το σώμα της. Είχα έναν οδηγό ο οποίος έκανε την συγκοινωνία μοναστερακίου Βύρονος. Ο οδηγός αυτός ήταν θεοφοβούμενος, ήταν γαμβρός ιερέως, ήταν άριστος οδηγός και ανέβαινε από το μοναστεράκι προς το Βύρονα. Και γνωρίζετε που είναι το στάδιο. Εκεί πρώτη εισόδου του σταδίου υπάρχει μία στάση. Εστάθηκε ο οδηγός εκεί για να κατέβουν επιβάτες και να ανέβουν επιβάτες. Στάθηκε στη θέση του ακριβώς. Απέναντι, εάν μεταφερθούμε νοερός, υπάρχει ένα πεζοδρόμιο. Μεγάλο πεζοδρόμιο απέναντι ακριβώς από το στάδιο. Εκείνη τη στιγμή περπατούσαν. Προσέξτε να δείτε τα φοβερά που δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία. Και προσέξτε να δούμε και την κρίση του Θεού πώς θα είναι άδειες. Εκείνη τη στιγμή περπατούσαν δύο κοριτσόπουλα στην ηλικία των 15-17 ετών, γυμνά, με εκείνη τη φούστα. Περπατούσαν, χαριεντίζοντο, γελούσαν, εχόρευαν στον δρόμο και πήγαιναν. Πίσω από το αυτοκίνητο έρχεται ένα παιδί 20χρονο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Όπως έρχεται, για να περάσει το αυτοκίνητο,
έπεσε το μάτι του νεαρό παιδί πάνω σε αυτά τα νεαρά. Και έμεινε και τα έβλεπε. Και πήγαινε η μοτοσυκλέτα. Όπως πήγαινε η μοτοσυκλέτα, πήγε και χτύπησε στο αυτοκίνητο και πέθανε το παιδί. Αυτά έφυγαν. Πήγανε στην δουλειά τους, πήγανε στον δρόμο τους. Εν ώρα κρίσεως, δεν είναι αυτά αιτία που σκοτώθηκε αυτό το νέο το παιδί? Δεν είναι αιτία ότι σκανδάλισαν ένα παιδί? Δεν είναι η αιτία ότι σκανδάλισαν και άλλα παιδιά? Δεν είναι η αιτία όταν αυτή τη στιγμή περπατάει η κόρη στον δρόμο και δείχνει την κοιλιά της, δείχνει το σώμα της, να μην πούμε τίποτε άλλο? Δηλαδή ένα γυμνό πλάσμα περπατεί στον δρόμο και πάει και κάθεται στο θρανείο του σχολείου για να μάθει γράμματα. Και δίπλα της κάθεται το νεαρό το παιδί, το οποίο το μυαλό του δεν είναι σε εκείνα που λέει ο δάσκαλος. Το μυαλό του είναι στην πονηρία. Παιδάκια μου, αυτά τα οποία σας λέω, πρέπει να προσέξετε ένα πράγμα, ότι εχάθηκε η Ελλάδα μας. Εχάθηκε η Ελλάδα μας. Διαμαρτυρήθηκαν ένας. Ορίστε. Εμείς ούτε μιλούμε ούτε λαλούμε. Το λοιπόν, εγώ σας είπα όσα έπρεπε να σας πω. Προσπαθήστε να έχετε και το τελευταίο, το οποίο είπε ο Θεός για να φύγει ο Σατανάς. Θα τα απαριθμίσω. Πίστησε στον Θεό. Να πιστεύεις. Δεύτερον, εξομολόγησης. Τρίτον, νηστεία. Τέταρτον, προσευχή. Πέμπτον, αντίστασης. Έκτον, ποιο είναι το έκτο? Έκτον, ατομική προσπάθεια. Να σε δει ο Θεός ότι θέλεις να φύγεις από τα νύχια του Σατανά. Εάν εσύ δεν θέλεις, δεν σε αναγκάζει ο Θεός. Όταν σε δει όμως ότι θα γονατίσεις, θα προσευχηθείς, θα αρχίσεις δάκρυα, θα κάνεις αυτά τα οποία είπαμε, θα σε ελευθερώσει ο Θεός οπωσδήποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, κλείστε τα αυτά που σας είπα στην ψυχούλα σας,